Μπόζοβιτς. Λίγο πριν περάσουμε στο τελευταίο λεπτό και τον καθυστερήσεων. Εκτέλεσε ο Αραούχο, πέρασε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Λάζαρος Σταυρόπουλος! Εκπληκτικό γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Λάζαρο! Με ανάποδο ψαλίδι! Από πολύ δύσκολη γωνία βρήκε την μπάλα ακριβώς όπως έπρεπε για να κεραυνοβολήσει τον Μπόζοβιτς και να πετύχει τον γκολ που κατά πάσα πιθανότητα στέλνει την ΑΕΚ στον τελικό του φετινού κυπέλου. Ουσιαστικά στην τελευταία της ευκαιρία στο μάτς. Και με την γκολ. Έχουν πέσει στο χορτάρι οι παίκτες της ΑΕΛ. Μοιάζει πολύ σκληρή τιμωρία για τους παίκτες της ομάδας της Λάρισσας. Πίεζε όμως εδώ και αρκετή ώρα η ΑΕΚ. Και βρήκε το χρυσό γκολ χάρη στην απίθανη κλάση του Λάζαρο Χριστοδουλόπουλου. Κάτι θέλει να μεταφέρει από τους πάγκους ο Πάνος Μάρα μας. Είναι πολύ όμορφη στιγμή εδώ με τον Αλέξη Κούγια να έρχεται στον πάγκο της ΑΕΚ και να δίνει το χέρι του στους ανθρώπους της Ένωσης, προφανώς για τον γκολ και για την διαφαινόμενη πρόκληση. Είναι πολύ μεγάλο τον γκολ του Λάζαρου. Κοιτάξτε και πάλι, στο πάρει την μπάλα με το στήθος, καθώς έχει περάσει από πολλά σώματα, από πολλά κεφάλια και με αυτό το απίθανο γυριστό σουτ δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Μπόζοβιτς για το 1-0 που στέλνει την ΑΕΚ στο τελικό. Πανηγυρισμοί συνεχίζονται μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ. Συνεχίζονται και τα συγχαρητήρια που μοιράζονται από πλευράς Λάρισσας. Είδατε πώς αντέδρασε εδώ και ο πάγκος της ΑΕΚ στον γκολ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Βρίσκει το χρυσό γκολ της πρόκρισης στο φινάλε της αναμέτρησης η ΑΕΚ. Με τη χρυσή αλλαγή της, τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος θυμίζει ότι ήρθε λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου από τον πάγκο